Το βασικό ζήτημα, πρόβλημα για τη λαϊκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ότι και η σημερινή, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, διαμορφώνουν την πολιτική και τις θέσεις τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Δηλαδή, στο πώς οι κρατικές και ασφαλιστικές δαπάνες και παροχές στην υγεία, στοιχείο του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, θα μειωθούν στο ελάχιστο και ενιαία για όλους. Αυτό απαιτεί η ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Οι έως τώρα ανατροπές σε εργασία, παράταση, με την παράταση του εργάσιμου βίου, το εισόδημα, τα ωράρια, η ενεργία, ο ελεύθερος χρόνος, τα ζητήματα της κατοικίας, της διατροφής και άλλα, συνιστούν επιδείνωση των όρων ζωής που φθείρουν πρόωρα και υπονομεύουν άμεσα και μεσοπρόθεσμα τη λαϊκή υγεία και είναι σε πλήρη αντίθεση με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του λαού που κατά τα άλλα επικαλούνται υποκριτικά όλα τα άλλα κόμματα. Με την κυβερνητική εναλλαγή, τα βασικά σημεία στα ζητήματα της υγείας πρόνοιας, το φάρμακο, θα αποτελούν συνέχεια και επιτάχυνση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, ενσωματώνοντας όλα τα προηγούμενα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού όλα τα κόμματα στο πλαίσιο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, υιοθέτησαν στα πλαίσια της στρατηγικής τους σύμπλευσης τα εργαλεία περικοπής των δημοσίων δαπανών και παροχών, όπως τα διάφορα πλαφόν και συμπληρωμές του κανονισμού του ΕΟΠΗ, τα θεραπευτικά, φαρμακευτικά, διαγνωστικά πρωτόκολλα, τη διατήρηση των τεράστιων ελλείψεων σε υγειονομικό προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας, την επέκταση των παντός είδους ελαστικών και προσωρινών σχέσεων εργασίας των υγειονομικών και άλλα πολλά. Μάλιστα, η επέλαση που έγινε συνοδεύτηκε από μια κοινά υιοθετημένη καρμπών, θα λέγαμε, επιχειρηματολογία περί εξορθολογισμού, νοικοκυρέματος, χτυπήματος της σπατάλης και άλλα. Έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πολλά από τα διαρθρωτικά αντιλαϊκά μέτρα που διαχρονικά και με συνέπεια υπεράσπιζε η ίδια, τα έχει βρει έτοιμα ή σε μεγάλο βαθμό προωθημένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ακόμα πιο πριν από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Και το κυριότερο, αυτά που πρεσβεύει ενδυναμώθηκαν αφού πρακτικά και θεωρητικά ξεπλήθηκαν στην κυριολεξία τα 4,5 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστική η ομοιότητα των διακηρύξεων της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την πρόληψη με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν αντιγραφή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά με την κρατική συμβολή να περιορίζεται στις καμπάνιες ενημέρωσης, είτε για προληπτικές εξετάσεις, για άσκηση, αθλητισμό, για διατροφή, παραπέμποντας ουσιαστικά στην ατομική ευθύνη της λαϊκής οικογένειας, ενοχοποιώντας την μάλιστα, εάν δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί καλά τα μηνύματα, για ενημέρωση δηλαδή, για παράδειγμα, για προληπτικές εξετάσεις, όμως το πού ακριβώς και πώς θα μπορούν να γίνονται αυτές, για παράδειγμα, οι προληπτικές εξετάσεις, αυτό παραμένει αναπάντητο. Ή, για παράδειγμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προπαγανδίζει η κυβέρνηση πρόληψης μέσα από καμπάνιες και προτροπές, σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύεται όμως με τη χρηματοδότηση από το κράτος για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών, προκειμένου να γίνονται όλες οι αναγκαίες προληπτικές εξετάσεις, ιατρική παρακολούθηση και άλλα. Ενώ οι λεγόμενες αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους αποτελούν άλλη διατύπωση των ελάχιστων βασικών πακέτων του ΣΥΡΙΖΑ, που πρωτοεισήγαγε το ΠΑΣΟΚ ενιαία για όλους, ενώ τα μέτρα για την ακραία φτώχεια, τα γνωστά ψίχουλα, που και αυτά χρηματοδοτούνται από την αφέμαξη όσων δεν βρίσκονται ακόμα στην ακραία φτώχεια, βαφτίζονται ως ιδιαίτερη φροντίδα των ευάλωτων ομάδων. Με τα περί συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς επιβάρηση του πολίτη, όπως λέγεται, η Νέα Δημοκρατία αναπαράγει αυτά που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως είναι προαπαιτούμενα του Τρίτου Μνημονίου που μαζί ψηφίσατε, δηλαδή ότι μπορεί να ασκείται επιχειρηματική δράση στην υγεία με κριτήριο το κέρδος και να μην θίγονται τα λαϊκά στρώματα. Όμως και τώρα υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Οι ασφαλισμένοι όμως πληρώνουν, για παράδειγμα, 15% για τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες, συμμετοχή στα νοσήλια και άλλα. Η Νέα Δημοκρατία μήπως εννοεί ότι θα τα καταργήσει για να μην επιβαρύνονται οι πολίτες? Ας μας απαντήσει. Και εξάλλου, το πρόσφατο lockout των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων προεκλογικά ανέδειξε πως το 75 έως 95% των διαγνωστικών εξετάσεων γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, αφού ο δημόσιος ανεπαρκεί, με αποτέλεσμα ο λαός να βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη.
Η εξαγγελία για επανεπένδυση χρημάτων που θα εξοικονομηθούν από τη χρηστή διαχείριση αποτελεί αντιγραφή της αντίστοιχης θέσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ και αφορά την πολιτική της μηδενικής κρατικής χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας, οι οποίες θα αυτοτροφοδοτούν τις ανάγκες λειτουργίας τους από τις πωλήσεις των εργασιών τους στους πελάτες, ασθενείς ή ασφαλιστικά ταμεία. Μία εφαρμογή που ήδη έχει προχωρήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ζημιωμένοι οι ασθενείς με τις πληρωμές και οι εργαζόμενοι υγειονομικοί. Εξάλλου, η χρηστή διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με τον περιορισμό της από 5,1 δισεκατομμύρια στο 1,94 δισεκατομμύρια και η όποια εξοικονόμηση υπήρξε, μήπως επενδύθηκε για τη μείωση των πληρωμών των ασθενών? Αντίθετα, οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις για την αγορά φαρμάκων και στη μείωση της κρατικής δαπάνης. Ακόμα και στο ζήτημα των προσλήψεων, η Νέα Δημοκρατία επαναλαμβάνει το αγαπημένο κριτήριο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη, αναπαράγοντας την αντίληψη των μειωμένων απαιτήσεων του ελάχιστου, οδηγώντας στο συμβιβασμό ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, διότι αυτό είναι πλεονασμός, μαξιμαλισμός, αφού η τήρηση των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων υπαγορεύει ότι πρέπει να διαλέγει ο λαός τι θα έχει, παιδίατρο, γυναικολόγο, χειρούργο, αναισθησιολόγο ή γιατρό στη ΜΕΘ. Έτσι, σήμερα ο ασθενής και η οικογένειά του είναι υποχρεωμένοι με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν λύσεις και όχι όπως θα έπρεπε το ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας να αναλαμβάνει πλήρως και δωρεάν να διεκπεραιώνει ολοκληρωμένα και άμεσα από τα απλά έως και τα πιο σύνθετα προβλήματα. Να γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να απορρίψουν συνολικά αυτή την πολιτική. Να ενισχύσουν την πάλη τους για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση. Με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Γιατί το ρεαλιστικό από την πλευρά των λαϊκών αναγκών είναι οι τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας, της εργασίας και του μεγάλου αριθμού υγειονομικού προσωπικού να μπουν σχεδιασμένα στην υπηρεσία της υγείας του λαού. Να γιατί οι υπάλληλοι, πέραν της διεκδίκησης μέτρων ανακούφισης και απόσπασης λύσεων, πρέπει να κατευθύνεται στην προοπτική βαθύτερων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών για μια ανάπτυξη που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, οι οποίες θα αποτελούν καθολικό, κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα από την εργατική εξουσία και το κράτος της.